Κ. Θεόφιλος Καλλινικίδης, υπεύθυνος μονάδας COVID στο νοσοκομείο Σερών. Κύριε Καλλινικίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας από την ακριτική πόλη των Σερών. Καλό φθινόπωρο και καλή λευτεριά από τον εφιάλτη που ζούμε με την πανδημία. Αμήν, μακάρι. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας τώρα, κύριε Καλλινικίδη, πόσο έχουν τα πράγματα? Φαίνεται ότι θα αρχίσουμε ξανά να βιώνουμε τον εφιάλτη του Νοεμβρίου, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα η αρχή. Όταν λέτε τον εφιάλτη του Νοεμβρίου, βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και αυξάνονται τόσο πολύ τα κρούσματα? Αυξάνονται, όπως σας είπα, αλλά όχι σε μικρότερο βαθμό. Αλλά όπως είπαμε, είναι ακόμα η αρχή. Ναι. Έτσι είχαμε ξεκινήσει και τότε με λίγους και τελικά, εγώ να σας πω την αλήθεια, στο νοσοκομείο Σερών είχαμε φτάσει στους 145 νοσηλευόμενους. Ένα τρομερό νούμερο. Τώρα στο νοσοκομείο σας πώς είναι? Έχετε κλίνες ελεύθερες? Έχουμε αναπτύξει 38 κλίνες σε σχέση με τις 145 που είχαμε τον Νοέμβριο. Από τις 38 κλίνες νοσηλεύω μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον 25. Στη ΜΕΘ άλλους 8. Η δυνατότητα της ΜΕΘ είναι για 10 κλίνες. Πρέπει να τονίσω ότι από τους 25 που από την ΜΕΘ, μάλλον πρώτα να ξεκινήσω, από τους 8 που νοσηλεύουν δεν είναι κανένας εμβολιασμένος. Στην κλινική που έχω τους 25 είναι εμβολιασμένοι οι 4, σαν ποσοστό 16%, αλλά με πολύ αλλαγά συμπτώματα. Και για τους περισσότερους συλλόγους που νοσηλεύουν δεν είναι το COVID αυτό και αυτό. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ότι οπουδήποτε έχει νοσία από την νόσο του COVID ή είναι φορέας τουλάχιστον, δεν απογορεύεται να έχει και άλλα νοσήματα, να έχει και άλλα προβλήματα. Κύριε Καλλινικίδη, ο 60χρονος που νόσησε και πέθανε επειδή αρνήθηκε να λάβει την αντιβίωση, έγινε στο δικό σας νοσοκομείο αυτό το περιστατικό? Όχι, στο νοσοκομείο της Δράμας. Μάλιστα.